τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν συνώνυμος με τις πλημμύρες, πλημμύρισε για μια ακόμα φορά, κύριε Υπουργέ. Μια δυνατή και παρατεταμένη βροχή στις 12 του Γενάρη ήταν αρκετή ώστε να φανερώσει για πολλωστή φορά την ανεπάρκεια ή και την ανυπαρξία σε κάποιες περιπτώσεις των υποδομών στην περιοχή του Εύρου και να προκαλέσει βέβαια τεράστιες καταστροφές. Στους δήμους του Σουφλίου, του Δημοτήχου, της Ορεστιάδας, της Αλεξανδρούπολης μετρούν πάρα πολλές ζημιές στα σπίτια, όπως τον Απαλό και τη Μαΐστρο. Μετρούν ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια, σε ζωικό κεφάλαιο και σε υποδομές, στάβλοι, αποθήκες, αντλιοστάσια, μηχανολογικός εξοπλισμός. Ενώ καταστράφηκαν και γέφυρες και δρόμοι, όπως αυτός ο δρόμος που συνδέει το χωριό Μεταξάδες με τα διπλανά χωριά Πολιά και Αβδέλα. Συνολικά στον Εύρο υπολογίζονται ότι πλημμύρισαν 21.000 στρέμματα με χειμερινά σιτηρά, 15.000 στρέμματα με ειδικής, 150 στρέμματα με χειμερινά κυπευτικά, 250 και πλέον κυψέλες με μελίσια, ενώ είχαμε ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα. 100 σπίτια περίπου, κύριε Υπουργέ, είναι ακατάλληλα και ακόμη βέβαια περισσότερες οικοσκευές καταστράφηκαν. Το συμπέρασμα νομίζουμε ότι βγαίνει από μόνο του. Και η σημερινή, η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει το ίδιο βιολί όπως και οι προηγούμενες. Αφού ούτε αυτή η κυβέρνηση, η σημερινή, διαθέτει εκείνα τα κονδύλια που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα και επίγοντα, όπως δείχνουν πια τα πράγματα, έργα μιας ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας στον Εύρο, εγώ θα έλεγα και σε όλη τη χώρα. Ευθύνες όμως υπάρχουν, ξέρετε, και στις τοπικές διοικήσεις της περιφέρειας και των Δήμων, που με εξαίρεση κάποιες χαμηλόφωνες γκρίνιες, δεν διεκδικούν αυτά τα απαραίτητα κονδύλια και αποδέχονται και αυτοί δυστυχώς στην πράξη την υποστελέχωση και τον υποεξοπλισμό των υπηρεσιών τους, με τα γνωστά βέβαια καταστροφικά αποτελέσματα για τους κατοίκους της περιοχής. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με βάση τα παραπάνω, τι θα κάνετε ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συνεργεία δεν επαρκούν γι' αυτό. Να γίνει αποζημίωση στο 100% όμως της ζημιάς και έγκαιρα. Να γίνει άμεση και πλήρης αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών με σύγχρονες προδιαγραφές και για τους πληγέντες και μέχρι να αποκατασταθεί το εισόδημά τους, να παγώσουν βέβαια τα χρέη τους σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες, σε δήμο, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους, να απαλλαγούν από φόρους και εισφορές όπως είναι και το ΤΟΕΒ και το ΓΟΕΒ και τα δημοτικά τέλη, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει ούτε η σκέψη καν για πληστηριασμούς και κατασχέσεις σε τέτοιους ανθρώπους. Και βεβαίως να γίνει επιτέλους η ολοκληρωμένη διευθέτηση των χυμάρων σε όλο, στο σύνολο της λεκάνης απορροής τους και να δώσετε χρήματα, αυτό σας ρωτάμε, θα δώσετε χρήματα κάποια στιγμή για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων για τον Εύρο. Τέτοια έργα είναι και πρέπει να γίνουν, θα αναφερθώ περισσότερο στη δευτερολογία μου, τα φράγματα στο Δέριο και τη Μάνθεια. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ και για την ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να πω δύο λόγια για τις πρόσφατες πλημμύρες στον Εύρο. Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η άμεση αντίδραση ώστε να μην θρενήσουμε ανθρώπινα θύματα. Και θέλω να συγχαρώ δημόσια τους δύο αστυνομικούς που στο Δήμο Σουφλίου υπερέβαλαν εαυτόν προκειμένου να σώσουν συνανθρώπους μας που εκείνη τη στιγμή κινδύνευαν. Πέρα από αυτό, από την πρώτη στιγμή είχα επικοινωνία με όλους τους δημάρχους της περιοχής, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς. Ζήτησα από την πρώτη στιγμή να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν τα σχετικά τεχνικά δελτία προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση συνδρομή για την αντιμετώπιση αυτής της φυσικής καταστροφής. Μέχρι σήμερα δεν εκκρεμούν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τέτοια τεχνικά δελτία και τέτοια αιτήματα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών. Όπως ξέρετε, έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες και επομένως υπάρχει το περιθώριο για να υποβάλουν αυτά τα αιτήματά τους και φυσικά αυτά τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν, γιατί έχουμε δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις επεμβαίνουμε άμεσα και όταν υπάρχουν τεκμηριωμένα αιτήματα τα καλύπτουμε με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Επίσης, γνωρίζετε ότι με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων μπορεί να απαλλαγούν από τα τέλη οι πληγέντες για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει το πρόβλημα και δεν μπορούν να απασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες. Όσον αφορά την ευρύτερη τοποθέτησή σας για το τι κάνει η κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό, θα σας πω τρία σημεία, κύριε Βουλευτά. Πρώτον, όσον αφορά τους ΚΑΠ. Από τους αποτελείς πόρους το 2021, στον ομό Εύρου θα υπάρξει κατανομή 3.237.300 ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων και εκτέλεση έργων. Και αυτό θα συμπληρωθεί και από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 με χρηματοδότηση για τους Δήμους του Εύρου 2.722.900 ευρώ. Πάνω σε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες έρχεται και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ένα πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε διάφορες θεματικές ενότητες κάνει παρεμβάσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα, πολύ σημαντικά, προκειμένου να αλλάξει όψη η τοπική αυτοδιοίκηση, να βελτιωθεί η εικόνα στην τοπική κοινωνία, προς όφελος φυσικά της καθημερινότητας των πολιτών. Και εδώ έχουμε έργα από την ίδρυση και την αποχέτευση μέχρι την αγροτική οδοποιία και ακόμα θέματα που αφορούν από το πιο πράσινο αποτύπωμα, ας το πω έτσι, μέσω της ανακύκλωσης, μέσω την ψηφιοποίηση των Δήμων μας. Επομένως, για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον στα πολλά χρόνια της κρίσης, έχουμε δύο προγράμματα, το Φιλόδημος 2 ύψος 1 δισεκατομμύριο ευρώ και του Αντώνη Τρίτσης 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ, για να τονωθεί πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση και να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτά κάνει η κυβέρνηση και θα είναι συνεχώς δίπλα στους Δήμους και στις περιφέρειες, επαναλαμβάνω, προς όφελος του πολίτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και πώς άλλωστε να ολοκληρωθεί αυτή όταν δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να την υλοποιήσει αυτή την καταγραφή. Σας το ζητάνε και οι Δήμαρχοι, είναι ζήτημα καθαρά έλλειψης προσωπικού. Πάντως, οι απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ, ήταν εν πωλής αναμενόμενες, εγώ θα πρόσθετα και χιλιοϋπομένες, από τους προκατόχους σας. Κάθε φορά, ξέρετε, μετά από τέτοιες καταστροφές, τα λόγια είναι πολλά και μεγάλα. Τα έργα όμως όχι. Και έτσι συνήθως επιλέγονται οι μεν αποζημιώσεις, οι όποιες αποζημιώσεις, οι μικρές, οι ελάχιστες, να δίνονται μετά από μήνες, πολλούς μήνες, ενώ επιλέγονται και ορισμένες αποσπασματικές και προσωρινές λύσεις εδώ και εκεί, μπαλώματα δηλαδή, αντί για ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, συνεκτικό, συνολικό σχέδιο για αντιπλημμυρικά έργα. Οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες αναφερθήκατε για τέτοιες εμβαλωματικές λύσεις προορίζονται, αλλά αυτό δεν θα λύσει, δεν θα αντιμετωπίσει την αιτία των προβλημάτων. Βλέπετε, αυτά τα έργα που είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος δεν αποδίδουν και τόσο πολύ μεγάλα κέρδη στους κατασκευαστικούς ομίλους. Αφήστε που δεν γεννάνε και συνεχόμενα κέρδη όπως τα διόδια. Οπότε πάνε πίσω στις προτεραιότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όμως αυτών των υποδομών, και θέλω να σταθώ εδώ λιγάκι, είναι τα πολύ σημαντικά φράγματα του Δερίου και της Μάνθειας. Το φράγμα του Δερίου συζητιέται από τη δεκαετία του 60. Ήμουν νιός και γέρασα, που λέμε, και ακόμα να γίνει. Η κατασκευή τους λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όπως αυτή του Δερίου, θα μπορούσε να διασφαλίσει με επάρκεια την αντιπλημμυρική προστασία της ορεινής ζώνης της περιοχής, καθώς και όλης της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου, του ποταμού που καταλήγει δίπλα από το διδημότυχο στον Εύρο. Και το δεύτερο φράγμα της Μάνθειας θα μπορούσε να προστατεύει την περιοχή των Φερών, της Ιταίας και του Πόρου, του χωριού Πόρου, που εκενώθηκε τώρα με τις πλημμύρες, γιατί υπήρξε κίνδυνος ακόμα και για τη ζωή των ανθρώπων. Θα μπορούσαν αυτά τα δύο φράγματα να εξασφαλίσουν την ίδρευση, την άρδευση, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μελέτες για τα έργα αυτά οριμάζουν. Οριμάζουν όμως πολύ αργά. Δεκαετίες ολόκληρες οριμάζουν και τα φράγματα βέβαια μένουν στα χαρτιά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι πανηγυρισμοί, υπήρξαν δυστυχώς και κάποιοι πανηγυρισμοί όπως του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, γιατί λέει ξεκινούσε το έργο κατασκευής του φράγματος του Δερίου. Το μόνο που προκάλεσε βέβαια αυτοί οι πανηγυρισμοί ήταν την οργή των κατοίκων. Ακούστε τώρα, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγκυοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, όχι του δικού σας, σε ερώτησή μας, σε ερώτηση του ΚΚΕ, μας απαντά από τότε, το 2016, ότι την επόμενη, λέει, πενταετία θα ολοκληρωθούν οι μελέτες αυτών των φραγμάτων του Δερίου και της Μάνθειας. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε. Έγινε κάτι? Εκτός από το κράτος,
Συνέχεια έχει φαίνεται και η κοροϊδία του, όταν πρόκειται βέβαια για τις ανάγκες του λαού. Αυτά όμως που είπατε εδώ, κύριε Υπουργέ, αυτά που λέτε κι εσείς και οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων, να πάτε να τα πείτε τώρα στις 11 οικογένειες της Λυκόφης που είδαν τα νοικοκυριά τους να χάνονται στις λάσπες. Στους βιοπαλαιστές που βλέπουν τα μικρά θερμοκήπια τους στην Κορνοφολιά να πλημμυρίζουν κάθε λίγο και λιγάκι, επειδή έτυχε τα χωράφια τους να βρίσκονται ανάμεσα στον κάθετο άξονα και στον παλαιό δρόμο και έτσι πλημμυρίζουν συνέχεια. Να πάτε να τα πείτε στους αγρότες των χωριών του Δημοτήχου, της Ορεστιάδας και του Σουφλίου που είδαν ξανά και ξανά τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν. Στους κατοίκους των Λουτρών, 10 χιλιόμετρα μόλις έξω από την Αλεξανδρούπολη, που είδαν το χωριό τους να κόβεται στη μέση αφού έπεσε η σιδερένια γέφυρα που το ένωνε και δεν έχουν ούτε νερό για να πιούν. Να πάτε να τα πείτε στους γονείς στο 7ο νηπιαγωγείο της Ορεστιάδας που είναι χτισμένο πάνω σε ρέμα, παρακαλώ. Να πάτε να τα πείτε στα χωριά του Ορεινού Εύρου με το άθλιο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο, χωριά όπου ζει κυρίως η μειονότητα. Μόνο που εκεί, ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε πια να πάτε, γιατί είναι αποκλεισμένα από τις 12 του Γενάρη, αφού η μόνη γέφυρα που τα συνδέει με τον υπόλοιπο κόσμο στο Δέριο καταστράφηκε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το προχτεχσινό χιόνι για να αποτελειώσει το κακό. Εκείνα τα αποκλεισμένα χωριά λοιπόν από τις βροχές έμειναν πια και χωρίς ρεύμα. Άρα και πολύ χωρίς θέρμανση μέσα στον άγριο χειμώνα που επικρατεί εκεί, χωρίς νερό, γιατί ούτε τα αντλιοστάσια λειτουργούν και μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους στην ηλικία, αρκετοί μάλιστα από αυτούς είναι και κατάκητοι, στον Κόρυμβο, στο Μαυροκλήσι, στο Δέριο, σε πάρα πολλά χωριά. Το δίκτυο, βλέπετε, της ΔΕΗ είναι τόσο απαρχαιωμένο, ειδικά στην περιοχή του Σουφλίου, που με το παραμικρό καταραίει. Τα λέει αυτά και ο Δήμαρχος του Σουφλίου σε μια δημόσια επιστολή του. Αυτά τα τραγικά και επικίνδυνα όταν πρόκειται για τις υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός. Όταν όμως πρόκειται να υλοποιήσετε τα αμερικανονατοϊκά σχέδια στην περιοχή του Εύρου, τότε όλα τα έργα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γίνονται στο πιτς φυτίλι για να εξυπηρετηθούν τα πολεμοκάπηλα σχέδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών που μετατρέπουν την Αλεξανδρούπολη σε ορμητήριο πολέμου και άρα σε πιθανό στόχο απαντητικών πληγμάτων. Αυτές είναι οι προτεραιότητές σας και οι δικές σας και των προηγούμενων και νομίζουμε ότι ήρθε πια η ώρα να μιλήσει ο λαός του Εύρου και να διεκδικήσει αγωνιστικά τα δικαιώματά του.